Σάβα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάγκη μου. Θυμάμαι καλά, ήσουν και Εργοτέλη ή κάνω λάθος? Όχι, Εργοτέλη, όχι. Πανιώνιο Ηρακλή. Στο Πανιώνιο Ηρακλή και στη Ρόδο λίγο και Ρόδο. Στον Πιερικό. Ναι, δεν θυμόμουν τη Ρόδο. Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ πλέον κατοικοεδρεύεις στην Ελβετία και μια χαρά εκεί πηγαίνεις ως... μέσα με το ποδόσφαιρο με το οποίο ασχολείσαι. Θα θέλαμε λίγο την άποψή σου, γιατί την προηγούμενη φορά μας είχες κατατοπίσει, θα λέγαμε, άρτια για το πώς είναι η κατάσταση στη Βασιλεία. Πώς είναι τώρα τα πράγματα μετά και τον πρώτο αγώνα? 2-1 κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι στο οποίο η Βασιλεία κατάφερε, αν επιτρέπεται η έκφραση, από το πουθενά να μπει με στο κυνήγι της πρόκρισης με ένα γκολ το οποίο πέτυχε και μείωσε σε 2-1. Κοίταξε, η κατάσταση δεν καλυτέρεψε αυτή τη στιγμή στη Βασιλεία. Για μένα πιστεύω ότι ψιλοχειροτέρεψε. Γιατί εντάξει, τώρα διώξαν και τον προπονητή και πιστεύω δεν άλλαξαν τίποτα. Βάλαν τώρα σαν προπονητή τον Άλεξ Φράι. Από τις ακαδημίες όμως είναι μεγάλο όνομα εδώ στην Ελβετία. Το θυμόμαστε, ναι. Ο Άλεξ Φράι. Μαζί τώρα είχαμε τελειώσει και το UEFA Alpha. Μαζί ήμασταν ένα χρόνο. Ναι. Καλός τύπος, καλός άνθρωπος. Τώρα την πήρε την ομάδα μέχρι να βρουν έναν κατάλληλο προπονητή που ψάχνουνε. Εντάξει, πήγανε σε μια λύση εκ των έσω από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν θέλανε να πάνε βιαστικά σε μια επιλογή προπονητή. Είναι σοβαροί άνθρωποι όπως και να το κάνουμε. Οπότε σου λέει, ας πει ένα δικό μας παιδί μέσα στην ομάδα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τον ΠΑΟ και συνέχεια βλέπουμε και πράττουμε. Ήδη γίνονται συζητήσεις. Κάτι ακουγόταν για τον Κόλερ, αν δεν κάνω λάθος. Για τον Κόλερ, μπράβο, μπράβο. Αυτό ακούγεται όμως, εντάξει, πιστεύω. Θα δείξει, είναι δύσκολα. Ενώ έχουν λεφτά, δεν ξέρω γιατί, έχω διαβάσει τώρα τα μέσα. Τους ρίχνουν λίγο τις ευθύνες, ειδικά τον Μάρκο Στρέλα, και αυτός παλιός ή πρώην παίχτης, τώρα πριν, πότε σταμάτησε, πριν 2-3 χρόνια σταμάτησε και αυτός από την Βασιλεία. Πρόλαβα και τον έπαιξα κιόλας, γι' αυτό λέω, είναι τώρα πρώην ήταν, ναι. Δεν έχει και πολύ καιρό που μπήκε σε αυτή τη θέση σαν γενικός αρχηγός. Ρίχνουν ευθύνες ότι η ομάδα δεν έκανε τις μεταγραφές που έπρεπε να κάνει, ειδικά παίχτες που φύγανε, που ήταν βασικοί, δεν μπορούσαν να τους αντικαταστήσουν. Θυμίζει λίγο Ελλάδα η κατάσταση, δηλαδή, παιδιά, τι κάνατε, διώξατε όλη την ομάδα, πού πάμε, δεν πήρατε παίχτες κτλ. Ή και είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα? Όχι, για μένα ακριβώς προς τα εκεί πάει. Εγώ θυμάμαι τότε όταν ήμουν στον Πανιώνιο, ήταν λίγο η ίδια κατάσταση. Είχες έναν πάρα πολύ δυνατόν Παναθηναϊκό τότε. Μετά το Euro είχαν εξαφανιστεί όλοι, δεν είχαν αντικατασταθεί οι παίχτες και έτσι πήγαν σιγά σιγά το κατήφορο οι ομάδες. Σαβά. Και το ίδιο το βλέπω αυτή τη στιγμή εδώ. Έλα. Πώς περιμένεις να παίξει η Βασιλεία? Είπε ο Φράι, τώρα βέβαια δεν είσαι προφήτης, αλλά επειδή ξέρεις πολύ καλά το ποδόσφαιρο και εκεί, έκανε μια δήλωση και είπε ότι πρέπει να βάλουμε θέλουμε το 1-0 για να προκριθούμε επί του ΠΑΟΚ. Και είναι δύσκολο, αλλά έχουμε το σχέδιο για να το πετύχουμε. Τι πιστεύεις ότι θα κάνουν, πώς θα το επιδιώξουν? Όλοι λένε ότι πάμε για το 1-0. Δηλαδή, εννοείς έξω ότι θα πάει να βγάλει πώς, μια... Ναι, τακτικά πώς θα το αντιμετωπίσει? Να παίξει κλειστά, να μην δεχτεί γκολ για να βγάλει κάποια στιγμή ένα γκολ? Θα βγουν μπροστά να ψάξουν από νωρίς τον γκολ? Εγώ πιστεύω, γιατί είναι μέσα στην έδρα τους, θα πάνε πιο πολύ να ψάξουν τον γκολ. Πιστεύω εγώ, γιατί είναι πιο επιθετικός προπονητής ή τύπος. Ας το πούμε έτσι όπως το γνώρισα κιόλας. Ειδικά είχε αλλάξει και το σύστημα. Πήγε από το 4-3-3, το είχε αλλάξει τώρα 4-4-2, έτσι όπως είχα δει με την Xamax. Ναι. Εντάξει, θα δείξει τώρα τι περιμένω. Εγώ πιστεύω ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να φοβηθεί καθόλου. Να πάει εκεί να πάρει το μάτς τέλος, έτσι όπως το έχει δείξει. Εγώ πιστεύω, οι παίχτες είναι οι ίδιοι, δεν αλλάξανε τώρα τίποτα σπουδαίο στη Βασιλεία. Απλώς, πώς να το πω, ο ΠΑΟΚ πρέπει να δείξει. Τέλος. Πρέπει ο να πάει... πρέπει να μπει μέσα με το ίδιο στυλ, με το ίδιο στυλ, Λεσάβα, όπως στην Τουμπά. Δηλαδή, γίνεται να το κάνει αυτό στη Βασιλεία? Εκεί θέλω να μας προσανατολίσεις, γιατί την έχουμε δει στο Champions League. Καλά, εσύ. Καλά, άλλη ομάδα. Τη βλέπεις πάρα πολύ καλά τόσα χρόνια. Τι πρέπει να κάνει για να. Πώς να αντιμετωπίσει. Εσύ, αν είσαι προπονητής, πώς θα τον έστεινε στον ΠΑΟΚ?
Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έδειξε και στο πρώτο ημίχρονο ότι στα 90 λεπτά ήταν η ομάδα στο γήπεδο, άσχετα τώρα που έφαγε στο τέλος αυτό το τυχερό το γκολ. Όμως ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπει με αυτοπεποίθηση και να πάρει το μάτς, να μπει σαν ΠΑΟΚ μέσα, τέλος. Για μένα αυτό πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Να παίξει το ποδόσφαιρο του, λες. Το ποδόσφαιρο του, γιατί αν πας με άμυνα να παίξεις και μια βασιλεία, γιατί και η βασιλεία είναι μεγάλη ομάδα εδώ, τέλος. Αν τους αφήσεις και αυτούς να παίζουν, να κάνουν, να πιέζουν τον ΠΑΟΚ συνέχεια μέσα στην περιοχή, θα το βάλουν και αυτοί. Έτσι είναι. Και φάνηκε και στο παιχνίδι της Τούμπας ότι μια φορά λίγο βγήκαν μπροστά όπως βγήκανε, χτύπησε η μπάλα από εδώ, από εκεί, μπήκε μέσα. Δεν θέλει και πολύ. Το 1-0 είναι πολύ ρευστό σκορ. Και νομίζω ότι έχει δίκιο ο Σάββας ότι ο ΠΑΟΚ, αν ψάξει να βρει τον γκολ από την αρχή. Πρέπει να πάει να τους ευνηδιάσει, αυτό λέει, να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ναι, αν και επειδή λίγο παρακολούθησα τον αγώνα της Βασιλείας με την Ξαμάξη, Ξαμάξη Βασιλεία ήταν το παιχνίδι, η Βασιλεία είχε ένα μισάωρο στο οποίο έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, μου άρεσε μέχρι ένα σημείο, αλλά μετά πάλι κατέρευσε και έγινε και το 1-1 κιόλας. Ναι, δεν κάνει να ξεχάσουμε. Η Βασιλεία είναι η Βασιλεία, όπως να το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Απλώς δεν έχει αυτούς τους παίχτες που είχε πριν 2 χρόνια, εντάξει, και παίζει καλή μπάλα, έχει καλούς παίχτες, ξέρει να παίζει μπάλα, απλώς δεν κάνει να τους αφήσεις, όποιον και να αφήσεις. Εγώ λέω πάντα και στους παίχτες μου ότι από εμάς εξαρτάται πόσο καλά θα παίξει ο αντίπαλος. Εννοείται. Αν εγώ τον αφήσω να παίξει μπάλα, θα παίξει μπάλα, θα κερδίσει τον αγώνα. Αν εγώ τον πιέζω και προσπαθώ και βγαίνω μπροστά, τι θα κάνει αυτός? Αυτός δεν μπορεί να αφήσει 5 παίχτες μπροστά. Έχω την εντύπωση, ότι και στην Τούμπα η Βασιλεία μπορεί να μην ήταν επιθετικά δραστήρια. Τρεις ευκαιρίες έκανε. Ναι, τέλος. Εντάξει, ναι, μπορεί να μην ήταν τόσο δραστήρια επιθετικά, ναι, αλλά προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή είχε ένα τραζίσο λίγο, να κυκλοφορήσει την μπάλα, να προσπαθεί να βγει σωστά στην επίθεση, άσχετα αν της έβγαινε ή δεν της έβγαινε. Δηλαδή ναι, είχε μια νοοτροπία στο παιχνίδι της. Τώρα πολύ περισσότερο που παίζει στην έδρα της και με τον κόσμο στο πλευρό της και με το ότι γνωρίζουν το γήπεδο καλύτερα, εντάξει, αυτά λίγο πολύ παίζουν κάποιο ρόλο, θα θελήσει να το κάνει αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι θα είναι ένα κλικ πάνω η Βασιλεία. Σίγουρα θα το κάνει, εγώ ξανά το λέω, είναι η Βασιλεία, είναι η καλή ομάδα, το είχε δείξει και σε πολλούς αγώνες στο Champions League, δεν κάνει να τη μειώσουμε. Σάβα, τη Βασιλεία σίγουρα θα παίξει καλό ποδόσφαιρο, θα προσπαθήσει, απλώς εγώ ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπει μέσα και να δείξει ότι θέλει αυτό το παιχνίδι να το κερδίσει και όχι να μπει μέσα και να πει μη φάμε γκολ. Αυτό το είπε και ο Λουτσέσκου πριν, μετά τον πρώτο αγώνα, ότι πάμε εκεί για να κερδίσουμε. Επεκτείνοντας την ερώτηση του Μάκη, η Βασιλεία εδώ στην Τούμπα, παρότι δεν έκανε τίποτα σπουδαίο, είχε 3 ευκαιρίες. Κλασική. Μάλιστα οι 2 ήταν κλασικές, ειδικά το τέτα-τέ του Αζέτη στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έβαλε τον γκολ, ήταν τυχερό, αλλά είχε 2 ευκαιρίες στο πρώτο ημιχρόνο που μπορούσε να πετύχει γκολ, με μόνο 2 αντεπιθέσεις που έκανε. Ο Αζέτη φάνηκε, τον έχασαν 3 φορές στον πρώτο αγώνα της Τούμπας. Τώρα θα έχει, από ό,τι φαίνεται, και τον Volkswagen μαζί του. Σε αυτό το 4-4-2 το καινούργιο, ναι, του Φράγκ. 4-4-2, ναι, ναι. Απέναντι σε 2 στόπερ του ΠΑΟΚ, γιατί ο Λουτσέσκου δεν παίζει με 3. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο, πρέπει να το προσέξουν πιο πολύ. Τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, πιστεύεις? Γιατί εδώ είδαμε ένα ο Αζέτη με 2 στόπερ του ΠΑΟΚ και 3 φορές τους έφυγε. Με 2 απέναντι σε 2 επιθετικούς, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουν, πιστεύεις? Εντάξει, όπως λέμε κάθε φορά, ότι κάθε ομάδα θα έχει κάποιες ευκαιρίες. Όσο και να προσπαθείς, όσο και καλή ομάδα να έχεις. Το βλέπεις και στις μεγάλες ομάδες, όσο και να προσπαθούν, οι άλλες και μικρές ομάδες θα έχουν κάποιες ευκαιρίες. Αυτό είναι όμως μετά η διαφορά στις μεγάλες ομάδες, ότι και με μια καλή ευκαιρία θα το βάλουν, είναι πιο τυχεροί. Μπράβο. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ τώρα πρέπει ένα εξάρι να έχει μπροστά από τα στόπερ κάθε φορά. Να κλείνει, να κλείνει εκεί κάποιος, να μην είναι τόσο ανοιχτή, να μην φεύγει και το εξάρι προς την επίθεση, να μπορούν να τους κοντρολάρουν όλους μαζί και τους 2 επιθετικούς, να είναι ένα εξάρι, είναι βασικό. Είναι βασικό να έχεις έναν μπροστά από την άμυνα, να καλύπτει αυτόν τον χώρο και να μπορεί και μέσα στην περιοχή να χώνεται ενδιάμεσα από τους αμυντικούς, από τα στόπερα, αν χρειάζεται. Είναι ο Κάνιας εκεί που ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο, πρέπει να είναι ακόμα καλύτερος
στη ρεβάνση. Γιατί θα έχει να καλύψει και αυτό που είπε. Α πούμε, θα παίξουν πιο επιθετικά. Αυτή με δύο επιθετικού, στην Τούμπα ήταν με έναν. Η ανασταλτική λειτουργία θα παίξει τεράστιο ρόλο, ειδικά και το μέσο. Σίγουρα θα παίξει. Όμω, εγώ πιστεύω ξανά ότι είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία τον ΠΑΟΚ να περάσει. Mm. Και μέσα στο... Γιατί θα έχει και ο ΠΑΟΚ, θα έχει κόσμο. Θα λένε εκεί. Όσο άκουσα τώρα ότι από τη Στουτκάρδη θα φύγουν πολλά άτομα από εκεί και θα δείξει. Και από Ζηρίχη υπάρχει θα... εκεί και σύνδεσμος και από Ελλάδα. Από Ζηρίχη έχουμε παντού. Ο ΠΑΟΚ είναι στην εντέλεια, είναι παντού. Εσύ θα πας στο παιχνίδι? Μπορεί να πάω, γιατί έχουν αργία την Τετάρτη εδώ. Α, ναι, είναι η εθνική γιορτή, ναι. Ναι, μπορεί να πάω. Πρέπει μια στιγμή να πάω στην οικογένεια στη Στουτκάρδη το πρωί και μετά, μάλλον στο γυρισμό, μπορεί να περάσω από εκεί να πάω να δω τον αγώνα. Μάλιστα. Είναι κοντινές οι αποστάσεις εκεί. Δηλαδή, τώρα από εκεί που είσαι στη Στουτκάρδη, γιατί το ρωτάω αυτό, γιατί από εκεί μας είπες θα έρθουν και αρκετοί φίλοι. Δηλαδή, είναι 3-4 ώρες δρόμος. Όχι. Από τη Στουτκάρδη είναι 190 χιλιόμετρα. Α, γύρω δύο ώρες. Δύο ώρες, ναι. Δύο ώρες και 15 λεπτά. Για Ζηρίχη τώρα, εδώ στο Βίντα του. Α. Τώρα για τη Βασιλεία δεν ξέρω πόσο. Είναι όμως και αυτό κοντά είναι. Δεν είναι, είναι το πολύ 2,5 ώρες να χρειάζονται ή τόσο περίπου. Κοντινές είναι αποστάσεις. Άρα θα κατεβεί αρκετός κόσμος και από Γερμανία, από ό,τι καταλαβαίνω, για να παρακολουθήσει. Θα κατέβει σίγουρα, ναι, ναι. Σίγουρα. Και από αυτούς δεν θα έχει πάνω από 10-15 χιλιάδες, μας είπε. Ένας ρεπόρτερ εκεί της τοπικής εφημερίδας, ότι επειδή είναι εθνική γιορτή, όπως είπες προηγουμένως, εκείνη την ημέρα, και επειδή είναι Αύγουστος και οι μισοί Ελβετοί έχουν φύγει για διακοπές, και επειδή είναι και απογοητευμένοι από το νέο κακό ξεκίνημα και αυτή τη σεζόν της Βασιλείας, δεν αναμένουν πάνω από 10 με 15 χιλιάδες κόσμο στο γήπεδο τους. Αυτό το έχω ακούσει και εγώ. Όμως στο τέλος δεν ξέρεις, θα δείξει. Ωραία. Πιο καλύτερα για μας. Πόσο λιγότερο, τόσο καλύτερο. Μιλάς σαν φίλαθλος του ΠΑΟΚ, έτσι, έχεις ιδιαίτερη συμπάθεια. Ή σαν Έλληνας. Μπορεί και σαν Έλληνας. Και σαν Έλληνας και σαν ΠΑΟΚΙΠΑ. Το είχα πει ξανά ότι στο τέλος πάντα ΠΑΟΚΤΣΙΣ ήμουνα σαν από μικρός. Εκεί μείναμε, όμως σαν ποδοσφαιριστής ήμουνα με την ομάδα που έπαιζα. Για μένα δεν έπαιζε ρόλο. Ενώ το είχα ξαναπεί νομίζω κάπου, ότι είχα την καρφίτσα του ΠΑΟΚ. Όταν έπαιζα στον Πανιόνιο, μικρός ήμουν και εγώ, 23-24 χρονών, είχα την καρφίτσα πάνω στο καπελάκι. Σοβαρά, και έτσι πήγαινα στους αγώνες, ναι. Αρένα 89,4.